Την ικανοποίηση του Δημάρχου Νοτιού Πηλίου Νίκου Φορτούνα προκάλεσε η επιστολή του εκπροσώπου της εταιρείας που εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια επιμένει στην υλοποίηση της τουριστικής επένδυσης στο νησάκι Αλατάς απέναντι από τη Μιλίνα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας επισημαίνει ότι μετά τη δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης του σχεδίου χωροταξικής οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής Τρικερίου, όπου υπάγεται το Αλατάς, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του σχεδιασμού, καθώς η εταιρεία διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της. Οι μόνοι οι οποίοι πιστεύαν ότι αυτή η επένδυση θα προχωρήσει ήταν οι επενδυτές και εγώ προσωπικά, που δική μου ιδέα ήταν και πρόταση προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρικέρων για να αξιοποιήσουμε αυτό το νησί και να αποκτήσουμε έσοδα σαν κοινότητα. Τα οποία έσοδα θα είναι πολύ σημαντικά και οι καθυστέρηση αυτών των 20 ετών, γιατί πραγματικά 20 χρόνια πλήρουν το 21 Σεπτέμβριο, χαθήκαν πάρα πολλά λεφτά. Υπολογίζω πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια χάθηκαν επειδή για 20 χρόνια δεν προχώρησε. 1 εκατομμύριο το χρόνο δηλαδή, Δήμαρχε. Έτσι, αυτά θα ήταν τα έσοδα για την περιοχή. Τα έσοδα τα οποία προβλέπεται να έχει κοινότητα το χρόνο ήταν γύρω σε 700-800.000 ευρώ. Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, αλλά είναι η τουμαρχνική αναπροσαρμογή, το 1,5% στα καθάριστα έσοδα κλπ. Συν βέβαια οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνταν στην περιοχή, έτσι. 300 θέσεις εργασίας, οι οποίοι υποχρεωτικά θα προσλαμβανόταν από μόνιμους κατοίκους του Τρίκερη, τώρα βέβαια από το Νότιο Πύλιο. Η υποδογής παραγωγή, τα προϊόντα θα τα προωθούσε προς το νησί. Από την υποδογή παραγωγή έχουμε τη μεταποίηση, οπότε έχουμε το δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Δηλαδή μια αλυσίδα οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Έτσι. Αυτά βέβαια ενοχλούσαν κάποιοι, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και έκαναν αυτόν τον αγώνα εναντίον αυτής της επένδυσης. Η αποτέλεσμα να χαθούν 300 θέσεις εργασίας, να χαθούν αυτά τα εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα που θα είχε η κοινότητα και τώρα ο Δήμος και πολλά άλλα. Παρόλο που η νησίδα Αλατάς δεν υπάγεται σε κανένα θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας, ο επανασχεδιασμός της προτινόμενης επένδυσης θα ανταποκρίνεται στη φέρουσα ικανότητα της νησίδας και θα διασφαλίζει χαρακτήρα ήπιας τουριστικής αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποφέρει έσοδα στο Δήμο, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα συνδράμει γενικότερα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, επισημαίνεται στην επιστολή της εταιρείας με τον Δήμαρχο Νοτιού Πηλίου. Εκτιμά ότι μέσα στο 2019 θα αρχίσει επιτέλους η υλοποίηση της επένδυσης. Περιμένω να έρθουν οι επενδυτές, να θα έχουμε συνάντηση, να με κάνουν τις μερές να τις προσαρμόσουν με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και θα ξεκινήσουν. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο 19 να έχουμε κάτι χειροπιαστό για αυτή την επένδυση. Βέβαια. Ο εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πέτυχε το 2014 την ακύρωση της απόφασης του ΥΠΕΧΟΔΕ για την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικών όρων, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση της εταιρείας, παραμένει ωστόσο επιφυλακτικός. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δεν είναι κατά της ανάπτυξης, αρκεί να είναι συμβατή με το περιβάλλον. Αναφέρουν ακριβώς αυτό που διαβάσαμε και εμείς, ότι ενδιαφέρονται πλέον για μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, δεδομένου ότι προηγουμένως ήταν άγρια ανάπτυξη αυτή που θέλαν να κάνουν, τουριστική, με 3 χωριά και μονάδες 1000 κλινών σε ένα νησάκι 500 στρεμάτων. Μένει να φανεί επομένως πώς αντιλαμβάνονται αυτή την ήπια τουριστική ανάπτυξη και θα πρέπει να δούμε και πώς θα ξεπεραστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο μιλάει ότι για ένα νησί κάτω από 500 στρέμματα δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση. Θα δούμε λοιπόν το πρόγραμμά τους και αναλόγως θα κρίνουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε.